Εδώ βλέπουμε, παιδιά, ένα ύπαρ το οποίο είναι σκουρόχρωμο και δεν έχει αυτό το έντονο κόκκινο ωραίο χρώμα το υγιή. Επίσης παρουσιάζονται ποικιλόχρωμες αλλοιώσεις σε διάφορα χρώματα, οι οποίοι δεν ξέρω από πού μπορεί να προέρχονται. Γνωρίζω όμως πως τα λευκά σημεία που εμφανίζονται στο σηκώτη υποδηλώνουν συνήθως καρκίνο. Και αυτό το γνωρίζω από τον άνθρωπο. Όπου εμφανίζονται λευκοί αποχρωματισμοί, συνήθως υπάρχει καρκίνος. Άρα αυτό το ψάρι είναι ακατάλληλο και ενδεχομένως πάσχει από καρκίνο του ύπατος. Ενδεχομένως λέω. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο σηκώτη, παιδιά, από ψάρι, το οποίο έχει αλλάξει χρώμα τελείως, έχει γίνει καφέ ξανθό. Στο κέντρο υπάρχουν διάφορα κίτρινα στίγματα, τα οποία μπορεί να είναι όπως είναι το φουαγκρά που γίνεται στις Χήνες, να έχει λίπος από υπερτροφία. Συνήθως αυτό γίνεται στις μονάδες, στα ικθυοτροφία, από τις αντιβιώσεις και από αυτά, και από το πολύ φαγητό δημιουργείται λίπος και ταυτόχρονα δηλητηριάζεται και το σηκώτη από τις αντιβιώσεις και από τα φάρμακα που ρίχνουν. Ενδεχομένως να είναι αυτό, δεν είμαι ιχθυολόγος, δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά, αλλά σίγουρα είναι ακατάλληλο σηκώτη αυτό από ψάρι. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε ένα σηκώτη το οποίο είναι τελείως καφέ, έχει αποχρωματιστεί τελείως δηλαδή, δεν έχει καν το σκούρο κόκκινο, και στο εσωτερικό του εμφανίζονται μάλλον λευκά σημεία, που σημαίνει ότι είναι ένα τελείως ακατάλληλο σηκώτη, βεβαρημένο εννοώ σηκώτη, και που ενδεχομένως αυτό το ψάρι να έχει πάθει λιπόδη διήθηση στο σηκώτη, δηλαδή να έχει μαζέψει πάρα πολύ λίπος στο σηκώτη, αν δεν πάθει από κάποια άλλη ασθένεια. Πάντως σίγουρα είναι ακατάλληλο ψάρι. Και τέλος, παιδιά, δείχνω ένα σηκώτη το οποίο τα λόγια είναι περιττά. Είναι τελείως άσπρο, έχει επάνω ό,τι έλκος μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Ενδεχομένως έχει παραμορφωθεί. Είναι ένα τελείως ακατάλληλο ψάρι που όχι μόνο δεν κάνει για βρώση από άνθρωπο, αλλά κανονικά ούτε για ζωοτροφή δεν κάνει αυτό. Αυτά είχα να σας πω, παιδιά, για το πώς να επιλέγετε ψάρια τα οποία προέρχονται από καθαρά νερά, ή αν είναι από ιχθυομονάδες, τουλάχιστον να ξέρετε ότι έχουν τα ιστή σωστά. Γιατί είπαμε ότι όπως ένα ψάρι μπορεί να φύγει από τα καθαρά νερά και να πάει στα βρώμικα, το ίδιο μπορεί να φύγει και ένα ψάρι από τα βρώμικα και να πάει στα καθαρά νερά. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Μπορεί δηλαδή να πιάσει ένας στην καθαρότερη θάλασσα το πιο βεβαρημένο ψάρι, να έχει φύγει από κάπου αλλού. Δεν έχουν εδώ τα ψάρια, δεν έχουν κατοικίες να πεις μένει εκεί. Σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι στην Ιταλία. Okay. Επομένως, αν πιάνετε ψάρια από καθαρούς τόπους και είστε σίγουροι ότι είναι καθαροί, ελέγξτε το με αυτό που σας ξεκυλιάζετε, ελέγξτε λίγο το σηκώτη να δείτε αν έχει αλλοιώσεις. Και δεν μιλάω τώρα αυτό να κάτσετε να το κάνετε στη σαρδέλα. Η σαρδέλα εντάξει, πόσο είναι, δεν προλαβαίνει να αποκτήσει τόσο πολύ βαρύ φορτίο, να είναι τόσο πολύ βεβαρημένη. Μιλάμε για ψάρια όπως είναι οροφείς, συναγρίδες, τέτοια ψάρια που είναι μεγάλα και έχουν ένα ευδιάκριτο σηκώτη. Με το που θα τα ξεκυλιάσετε, το πρώτο πράγμα που θα δείτε είναι το σηκώτη. Κοιτάξτε το να δείτε πάνω, έχει αλλοιώσει, έχει χρωματισμούς, έχει έλκη, έχει. Ας μην είναι από ιχθυομονάδα. Ή αν αγοράσετε, ξέρω εγώ, ένα ψάρι από το ψαρά, όταν πάτε να το ξεκυλιάσετε, ελέγξτε το σηκώτη να δείτε μέσα. Είναι καθαρό, ας είναι από ιχθυομονάδα. Μπορεί να έχει καθαρό σηκώτη. Αυτός που έχει την ιχθυομονάδα να είναι ευσυνείδητος. Εγώ για παράδειγμα ρώτησα τον Δημήτρη εδώ πέρα, τον φίλο μου, τον ιχθυολόγο, τον Καρτέρη, και του λέω: Δημήτρη, του λέω, γιατί δεν βάζει το λαιμό, του λέω, στο μαγκάτι να καπνίσει και τα λοιπά. Και μου λέει: Να σου πω κάτι, φίλε μου, λέει. Εγώ έχω δύο παιδάκια, μου λέει. Δεν θέλω να δώσω κάτι το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Γιατί αύριο, μεθαύριο, οποιοδήποτε άλλο μπορεί να δώσει κάτι στα παιδιά μου να φάνε και να μην είναι σωστό. Και πράγμα που δεν το ξέρω, μου λέει: Δεν το βάζω στο μαγαζί μου. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Και από αυτό χάνει. Χάνει από αυτό. Και ενώ χάνει οικονομικά. Και προτιμά να καπνίζει πέστροφες, ειδικά του ψάρια, ξέρω εγώ, ή ψάρια που το πάμε εμείς, τα οποία τα ξέρει, τα ελέγχει, ξέρει τι είναι και πού είναι και τι κάνουν. Και μπράβο γι' αυτό. Λοιπόν,
Τώρα δεν είμαι ιχθυολόγος να κάτσω να σας αναλύσω από τι πάσχει το κάθε ψάρι και ο κάθε αποχρωματισμός σε πάνω τι είναι και τι κάνει και τι ράνει. Απλά θα σας εξηγώ χοντρικά και να ήμουν ιχθυολόγος και να σας εξηγούσα τέτοια πράγματα, πιστεύω οι περισσότεροι δεν τα καταλαβαίνατε. Απλά σας λέω χοντρικά για να καταλάβετε ότι αν δείτε ένα ψάρι με κόκκινο ζωντανό χρώμα στο σηκώτι του, χωρίς να έχει επάνω περιτά, μπορεί να έχει κάτι φλέβες, κάτι τέτοια, αυτά θα έχει, είναι φυσικά να τα έχει αυτά, πρέπει να αιματωθεί το σηκώτι, okay. Μπορεί να έχει μια σκούρα φλέβα να κατεβαίνει, αυτά θα έχει. Μιλάμε για κοιλίδες. Αν δείτε κοιλίδες από χρωματισμούς, έντονους, ξέρω εγώ κτλ, τότε είναι ακατάλληλο. Αν δείτε κόκκινο, ζωηρό, έντονο χρώμα, τότε είναι μια χαρά το ψαράκι, το τρώτε. Okay. Είτε προέρχεται από ψαρά, είτε προέρχεται από ιχθυοπόλη, είτε το έχετε πιάσει μόνοι σας. Γιατί σας είπα, μπορεί να το ψαρέψετε στο καλύτερο σημείο του κόσμου, στο πιο καθαρό, και πριν έρθει εκεί, πριν το πιάσετε εσείς, να ήταν στη χαβούζα. Ένα ακόμα κολπάκι εντός εισαγωγικών, γιατί είναι τόσα πολλά στο κεφάλι μου, παιδιά, που δεν προλαβαίνω να σας τα πω όλα και θα χρειαστούν χρόνια. Θα γυρνάμε χρόνια βίντεο, θα παππούσουμε μαγκούρα και ακόμα βίντεο θα κάνουμε για να μπορέσω κι εγώ να σας διδάξω αυτά που ξέρω. Γιατί και εγώ από άλλους μαθαίνω και ταυτόχρονα ό,τι μαθαίνω εγώ το μεταφέρω και σε εσάς. Γιατί καλό είναι η γνώση η οποία φυλάσσεται, για μένα δεν είναι γνώση, είναι μυστικό. Και τα μυστικά κάποια στιγμή χάνονται. Ενώ η γνώση περπατάει, μεταλαμπαδεύεται. Και έτσι κι εγώ, όπως μου μεταλαμπαδεύουν γνώση, έτσι κι εγώ σας την δίνω. Αν σας φέρνουν, πάτε σε ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ, έχω ένα φίλο μου τον Δημήτρη εδώ, ένα γιατρό. Μου λέει θα πάμε να φάμε στην Αγρίδα. Πάμε να φάμε στην Αγρίδα. Φέρνουν εκεί, ξέρω εγώ, τη στην Αγρίδα στο πιάτο, λένε την κάνουν έτσι. Και μου κάνει νόημα, κοίτατε. Λέω, εντάξει, λέω, οκ, okay, καλή. Και απλά με μία κίνηση κατάλαβα ότι είναι καλή. Μου λέει Δημήτρη, πώς το κατάλαβες, ρε, μου λέει ότι είναι καλή. Του λέω, άκου να σου πω, του λέω. Μπορεί να έχει, εδώ είναι ένα ψάρι το οποίο είναι απολεπισμένο. Το έχουν βγάλει τα λέπια, το έχουν ξεκυλιάσει, το έχουν βγάλει τα σπάργανα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα σπάργανα του να δούμε αν είναι λευκά ή κόκκινα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα εντόστια του αν είναι καθαρά. Το δέρμα του έχει φύγει, τα λέπια του έχουν φύγει. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, του λέω. Και μου λέει και πόσο κατάλαβες ότι είναι καλό, μου λέει αυτό το ψάρι. Πολύ απλά, του λέω. Γιατρός δεν είσαι, μου λέει ναι. Την νεκρική ακαμψία την ξέρεις, μου λέει ναι, την ξέρω. Αν πιάσεις το φτερό του ψαριού, το πτερύγιο, τα δύο πτερυγιάκια, και το σηκώσεις επάνω και το αφήσεις, θα πρέπει όπως το σηκώσεις και με το που θα το αφήσεις να κάνει αυτή την κίνηση και να κατέβει κάτω. Αν κατέβει κάτω σιγά-σιγά-σιγά ή αν κατέβει έστω κάτω, δηλαδή κάνει την κίνηση ότι κατεβαίνει και φτάσει σε κάποιο σημείο, δεν μιλάω να επανέλθει. Αν επανέλθει είναι εκείνη την ώρα το έχουν βγάλει από το νερό. Αν όμως το αφήσετε και αρχίσετε και κάνει την κίνηση και κατεβαίνει προς τα κάτω, σημαίνει ότι έχει νεκρική ακαμψία, που σημαίνει ότι το ψάρι είναι φρέσκο. Αν πιάσετε το φτερό και το γυρίσετε επάνω και το αφήσετε και μείνει εκεί που το γυρίσετε ή κατέβει ελαφρώς, τότε το ψάρι, παιδιά, έχει πάρα πολύ καιρό στο ψυγείο. Θα πει κάποιος, στα μάτια του, ξέρω εγώ, θα είναι καθαρά, θα είναι θαμπά, θα είναι... Παιδιά, υπάρχουν κολλήρια τα οποία... Τα γνωρίζω γιατί δούλευα και σαν νοσηλευτής στο νοσοκομείο και έχω περάσει και από το οφθαλμολογικό. Και πριν πάω στο οφθαλμολογικό, του είπα του γιατρού συγκεκριμένα εκεί πέρα ότι αυτά τα χρησιμοποιούσαν, του λέω, κάποιοι ψαράδες κάποτε, ιχθυοπόλοι, όχι ψαράδες, για να τα βάζουν στα μάτια από τα ψάρια να φαίνονται ζωντανά. Πέραν τα κολλήρια του καταράκτη, τα στάζαν στα μάτια από τα ψάρια και τα μάτια τώρα στην αγρίδα, ξέρω εγώ πόσο καιρό στην αγρίδα, φαινόταν λες και ήταν φρέσκια. Και επειδή ήταν και απολεπισμένοι, τις βάζαν ενυδατική λοσιόν, παιδιά. Αυτό που ακούτε, ενυδατική λοσιόν, δεν θυμάμαι, ήταν μια συγκεκριμένη μάρκα, είναι μια συγκεκριμένη ενυδατική σώματος που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, την οποία τη βάζανε πάνω, στο ψάρι, για να φαίνεται φρέσκο. Το έχει κόλλα που λέμε, είδατε που λέμε, μωρέ τι φρέσκο ψάρι, αυτό έχει κόλλα. Μπράβο, βάζανε για να φαίνεται αυτή η κόλλα, να μιμηθούν αυτή την κόλλα και να δείχνουν ότι το ψάρι είναι φρέσκο, βάζανε ενυδατική λοσιόν και στα μάτια κολλήριο για τον καταράκτη.
Γίνονται και αυτά στα μεγάλα εστιατόρια τα οποία ακριβάζουν, αγοράζουν μια συναγκρίδα ξέρω εγώ για... και την πουλάνε για χρυσάφι. Και θα σας πω και κάτι παιδιά να το ξέρετε και αυτό, γιατί και στα εστιατόρια τα μεγάλα κάνουμε οι μουδιές. Όταν σας φέρουν ένα ψάρι ξελεπιασμένο, ξεκυλιασμένο κτλ. Και δείτε ότι ναι, ισχύει η νεκρική ακαμψία του πτερού και είναι σκληρό το ψάρι κτλ. Κτλ. Όταν το παίρνει ο μαέστρος, γιατί έτσι τους λέω εγώ αυτούς, ο μαέστρος και το πάει πίσω, υποτίθεται να το φτιάξει, μπορεί να το βάλει πάλι στον καταψύχτη και να βγάλει το άλλο που το έχει ξεχασμένο κανένα μήνα και να το ψήσει για να στο φέρει να το φας. Αυτά παιδιά είναι μαϊμουδιές που κάνουν τα εστιατόρια. Οκ. Okay. Για να αποφύγετε και αυτή τη μαϊμουδιά, γιατί το έχω κάνει και το ξέρω, όταν σας φέρουν ένα ψάρι και δείτε ότι όντως έχει νεκρική ακαμψία το πτερίγιο, είναι σκληρό το κορμί του κτλ. Του λες φίλε μου το αγοράζω, το θέλω. Αλλά πρώτα φέρε μου σε παρακαλώ πολύ ένα μαχαίρι. Θα σου πει αυτός ναι, το ψάρι ας το δω πες, εδώ. Παίρνεις το μαχαίρι, του κόβεις πίσω την ουρά, του κάνεις και μια χαρακιά πάνω από το κεφάλι και του λες τώρα πάρτο και φτιάχτω μου. Θα πει κάποιος γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί. Δεν θα μπορεί μετά να το παρουσιάσει, να το πάει μέσα στην κουζίνα, να το αλλάξει με ένα άλλο παλιό, να το ψήσει και να σου φέρει το παλιό, το ψημένο. Γιατί μετά αυτό το ψάρι του είναι άχρηστο, δεν μπορεί να το παρουσιάσει άλλο πελάτη με κουμμένη ωρά και χαρακωμένο κεφάλι. Καταλάβατε. Επομένως, είναι σίγουρο ότι θα σας φέρει αυτό. Και εκτός αυτού ξέρετε ότι έχετε μία χαρακιά στην ουρά πίσω και κόψιμο το κεφάλι. Το ίδιο κάνουν και πάρα πολλοί σε καταστήματα όπου έχουν ενιδρία και έχουν ζωντανά ψάρια μέσα. Πας εσύ διαλέγεις ένα ψάρι, ξέρω πώς το βγάζεις με την απόχη, του λες όλο αυτό. Το παλεύει εκεί, το πιάνει με την απόχη, πάει μέσα. Μέσα έχει άλλο ενιδρίο στην κουζίνα που δεν το ξέρεις εσύ, γιατί προφανώς δεν μπορεί να έχεις πρόσβαση στην κουζίνα. Το ρίχνει εκεί και βγάζει ένα άλλο έτοιμο κατεψυγμένο ή αγορασμένο, ξέρω εγώ, και σου το φέρνει. Επομένως, όταν το βγάζεις, του λες το αγοράζω, ναι, είναι δικό μου, ναι, ωραία, βγάλω. Το βγάζει, επιτόπου το σκοτώνεις με ένα μαχαίρι, ζητάς πάλι ένα μαχαίρι, το σκοτώνεις και του λες τώρα πάρτε και φτιάχτω μου. Αυτά είναι κόλπα τα οποία σας τα λέω, γιατί τα ξέρω ότι γίνονται. Οκ. Okay. Έχουμε μία συναγρίδα 5 κιλά, η οποία είναι σημερινή. Και έχουμε και μία συναγρίδα, άλλη μία συναγρίδα 5 κιλά, η οποία είναι μια εβδομάδα κοντεύει να βγάλει, να πούμε, σκουλίκια στο ψυγείο. Σου φέρνω τη σημερινή, σου ψήνω τη παλιά και σου τη φέρνω. Τη βλέπεις, την επιλέγεις και μετά σου φέρνω την παλιά. Δεν θέλω να σας πιάνω κορόιδα, θέλω να ξυπνάτε. Και επομένως το μόνο τρίκ, το μόνο κόλπο εντός αγωγικών tips για να καταλάβετε αν ένα ψάρι του εστιατορίου που λέμε είναι φρέσκο, πέρα από τα μάτια και το δέρμα που και εκεί μπορεί να μας ξεγελάσουν με υδατική λοσιόν και κολύριο, είναι το να πιάσετε το πτηρίγιο και να το σηκώσετε πάνω και να τα αφήσετε. Εκεί παιδιά δεν υπάρχει ξεγελασμός. Νεκρική ακαμψία, εκεί μπαίνει η φύση, τέλος. Νεκρική ακαμψία, τάκ θα γυρίσει κάτω, που σημαίνει ότι είναι στη φάση της νεκρικής ακαμψίας. Μετά τη φάση της νεκρικής ακαμψίας αρχίζει περνάνε στο στάδιο της σύψης, όπου το προϊόν, το ψάρι, ο άνθρωπος, το οποιοδήποτε ζωντανό πλάσμα αρχίζει και σύπτεται. Πράγμα που σημαίνει ότι με το που θα σηκώσει το πτερίγιο θα μείνει εκεί. Δεν θα κουνηθεί, θα κατέβει ελάχιστα. Θα κάνει μια μικρή αισθά και θα μείνει. Που σημαίνει ότι αρχίζει και σύπτεται. Δεν έχει υγιή συστούς επάνω του. Αρχίζουν και διαλύονται οι ιστοί του. Οκ. Okay. Πολλά είπαμε, σας κουράζω, ξέρω βγαίνουν λίγο μεγάλα αυτά τα βίντεο παιδιά, αλλά πρέπει να σας τα κάνω ψηλά για να τα καταλάβετε, για να μπορείτε να έχετε, δηλαδή να πείτε ναι, το κατάλαβα και μπορώ να κρίνω ένα ψάρι αν είναι σωστό ή όχι. Αυτά είχα να πω στους φίλους. Ελπίζω να βοήθησα, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ που χρόνια με στηρίζετε στο κανάλι μου. Να διαβάζετε τα σχόλια και τις περιγραφές, γιατί εκεί συμπληρώνω πράγματα τα οποία ενδεχομένως ξεχνάω και τα περνάω εκεί.
ή να διαβάζετε τις, τα σχόλια από κάτω των φίλων, γιατί ενδεχομένως να απαντάω σε κάποια απορία η οποία μπορεί να συμπίπτει με τις δικές σας και έτσι να τη λύσετε πιο γρήγορα και να μην μπω και εγώ στη διαδικασία να κάτσω να απαντήσω. Θερμή παράκληση, βέβαια, ήδη έχω σταματήσει να απαντάω σε κατεβατά ολόκληρα ερωτήσεων και να κάνω επεξηγήσεις και επεξηγήσεις και επεξηγήσεις και πάει λέγοντας, δηλαδή ένα πράγμα να το παίρνω και να το κάνω την τριχιά τρίχα που λέμε, όχι την τρίχα τριχιά, την τριχιά τρίχα. Το έχω σταματήσει αυτό γιατί κάνω πάρα πολύ προσωπικό χρόνο και σαν άνθρωπος και εγώ θέλω να ξεκουραστώ, να κάνω, να έχω και εγώ προσωπική ζωή. Δεν μπορώ να είμαι όλη τη μέρα σε ένα υπολογιστή με το που τελειώνω τη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο κάνω και να απαντάω χίλιες φορές σε χίλια κατεβατά, μικρές και σύντομες ερωτήσεις. Και για να βοηθείτε και περισσότερο, παιδιά, τα βίντεό μου τα έχω ταξινομημένα στην playlist αναθεματική σειρά. Έχω μία playlist στο κανάλι μου όπου τα βίντεό μου είναι ταξινομημένα όλα σε μία playlist αναθεματική σειρά σε σημεία της playlist. Για παράδειγμα, τώρα μιλάμε, ξέρω εγώ, για το πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν τα ψάρια προέρχονται από καθαρό περιβάλλον. Okay, πάνω ή κάτω από αυτό το βίντεο θα δείτε πώς μπορεί να καταλάβετε αν είναι φρέσκα, αν ψαρεύτηκαν με δυναμίτη, αν εκείνο, αν το ένα, αν το άλλο. Σε άλλη φάση, σε άλλο κομμάτι της playlist θα δείτε τα ψαρέματά μου. Σε άλλο κομμάτι της playlist, παρακάτω, παραπάνω, θα δείτε για την κουμποστοποίηση, για τα δολώματα, για... και πάει λέγοντας, τα έχω όλα ταξινομημένα. Επομένως, πάνω ή κάτω από αυτό το βίντεο που βλέπετε, θα δείτε και διάφορα άλλα αντίστοιχα βίντεο τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που βλέπετε. Ψάξτε το λίγο, μπείτε λίγο στη διαδικασία και κοιτάξτε τα βίντεό μου για να διευκολύνεστε και εσείς να καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε τα βίντεό μου. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μια εγγραφούλα ρε παιδιά στο κανάλι μου να... Παίρνω και εγώ έτσι λίγο τα πάνω μου, like στα βίντεο που βρίσκεται χρήσιμα, ως το επόμενο βίντεο που θα τα ξαναπούμε, γεια σας.